που δεύτερη χρονιά είμαστε παρέα. Τώρα σημαίνει κάτι καινούριο. Ζωντανά. Είναι... Μόλις το βρήκαμε. Έτσι βρήκαμε τα αυτά, τσαπ το αλλάζουμε. Είναι μια αγωνία περισσότερη ότι θα είναι ζωντανό. Ο Δημήτρης πίστεψε μου δεν έχει καμιά αγωνία, αλήθεια στο λέω. Ο Δημήτρης θα έρθει 4 λεπτά πριν, θα κάνει ένα θα βγει και τελειώσαμε. Θα την αφήσετε στη Θεσσαλονίκη να έρθετε μόνοι μας στην Αθήνα ή δύσκολο? Αναγκαστικά θα είμαι, αφού έχουμε ραδιόφωνο, η εκπομπή θα είναι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Σάββατο, Κυριακή, κάπου θα παίζουμε. Να σας πω ότι έχει μια υπέροχη κόρη. Νομίζω ότι είναι μια από τις πολύ όμορφες στιγμές της ζωής του. Είπε για την κόρη σας, θέλω να μου πείτε για το γιο του. Του μοιάζει. Ο γιος του μοιάζει τη μάνα του, σώθηκε το παιδάκι ευτυχώς. Όχι, αλλά έχει πάρει και στοιχεία, εντάξει. Είναι πολύ γλυκό μωρό και ήταν και όμορφος από τη γεννησιμιού του. Εγώ τον έχω πιάσει να κλαίει ο μικρός και να λέει: γιατί βρε, γιατί αγόρι μου, δεν στα παρέχω όλα ασφάλεια, ζεστούλα, τροφή. Γιατί κλαις, τι έχεις, τι αυτά. Μου κάνει πάνω από 8 χρόνια δύο τελιάγκες. Εγώ έχω πληροφορίες αποκλειστικές ότι ο Λιάγκας πήγε σε διαιτολόγο και τον έφαγε. Και δεν βρήκε άκρη εκεί, πήγε σε βελονιστή και του λέει: δεν σε πιάνει, εσύ αγόρι μου χρειάζεσαι ακοντισμό.